Κυρία Υπουργέ, αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από την έναρξη εμφάνισης της πανδημίας και στη χώρα μας. Η κατάσταση όμως που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει τις πομπόδεις δηλώσεις και την αριθμητική της κυβέρνησης για την, σχετικά με την ενίσχυση των δημόσιων δομών, αντίθετα αποδεικνύει την επιδείνωση των τραγικών ελλείψεων και της υποστελέχωσης που προϋπήρχε πριν από την πανδημία και σήμερα σε πολλά νοσοκομεία βρίσκεται σε πολύ χειρότερα επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νοσοκομείο και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ΣΑΜΟΥ, που δυστυχώς είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της διαχρονικής κατάστασης που ισχύει ιδίως στις νησιωτικές περιοχές. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ είναι τραγική και ότι η λειτουργία στην πραγματικότητα βασίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και στις εξοντοτικές ταυτόχρονα συνθήκες δουλειάς των υγειονομικών. Γιατροί και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό δουλεύουν διπλοβάρδιες χωρίς ρεπό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη δική τους υγεία και βέβαια για την ασφάλεια των ασθενών, αφού αντικειμενικά η συσσωρευμένη κόπωση εγκυμονεί κινδύνους και για ιατρικά λάθη. Και τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, κύριε Υπουργέ. Ο ξεπερασμένος πλέον και ανεπαρκής οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 63 γιατρούς, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 36. 50 θέσεις νοσηλευτών είναι ακάλυπτες, δεν υπάρχουν γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, σε καιρό πανδημίας δεν υπάρχει πνευμονολόγος στο νοσοκομείο, πέρα από μια σειρά άλλες ειδικότητες όπως ογκολόγοι, οφθαλμίατροι, γαστρεντερολόγοι, παιδοψυχίατροι, που είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ειδικότητα στην περίοδο της πανδημίας και για τα παιδιά. Και βέβαια, η ίδια κατάσταση υπάρχει και σε αποκεντρωμένα τμήματα του νοσοκομείου, του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κλπ. Μαρτυριάρικα είναι τα στοιχεία και για την περιβόητη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αφού πριν την πανδημία στις ΜΕΘ του νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ υπηρετούσαν 4 γιατροί, ενώ σήμερα μόλις 2. Το προσωπικό καθαριότητας πριν την πανδημία ήταν 16 άτομα, σήμερα είναι 12. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ενδεικτικά, το κέντρο υγείας του Βαθύ λειτουργεί μόνο τις πρωινές ώρες με 4 γιατρούς και 2 νοσηλευτές, ενώ είναι πολύ χειρότερη κατάσταση στα χωριά, όπου ολόκληρες περιοχές καλύπτονται από καθόλου έως το πολύ έναν αγροτικό ιατρό για 4 και 5 χωριά, που αναγκαστικά περνάει μια φορά την εβδομάδα από κάθε χωριό. Το ιατρείο στο Ηραίο και στον Πύργο λειτουργεί σε κοντέινερ και αυτά πριν από το σεισμό, όχι, δεν είναι καινούργιο. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε τι μέτρα θα πάρετε για την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου με όλο το μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών ιατρών και συμβασιούχων του ΕΔ και άλλων μορφών συμβάσεων στο νοσοκομείο του νησιού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να δημιουργηθεί νέος οργανισμός σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του νοσοκομείου με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και βέβαια να στελεχωθούν οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να κατασκευαστούν ιατρία σύγχρονα στα χωριά με όλο τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό. Ευχαριστώ.